Στο 3,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο από 2,9% που ήταν τον Φεβρουάριο. Τα στοιχεία της Ελστάτ επιβεβαιώνουν την εικόνα ανόδου του πληθωρισμού που έδειξαν και τα στατιστικά της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε στην Ελλάδα στο 3,4% τον Μάρτιο από 3,1% που ήταν τον Φεβρουάριο. Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον προηγούμενο μήνα τα τρόφιμα μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκαν κατά 5,3% σε ετήσια βάση. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε για ακόμα ένα μήνα το ελαιόλαδο, ενώ τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι τιμές στα φρούτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, στις 5 πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι το ελαιόλαδο με ποσοστό 67,2%, τα φρούτα με ποσοστό 12,7%, το μεταλλικό νερό, τα αναψυκτικά και η χυμή φρούτων με ποσοστό 11,4%, τα ψάρια με 5,7% και η ζάχαρη, οι σοκολάτες, τα γλυκά και τα παγωτά με άνοδο 4,7%. Υπάρχει ζήτημα με τον πληθωρισμό, ασφαλώς δεν το κρύψαμε. Αν δείτε τις εξελίξεις από τότε που προέκυψε η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα περίπου ακολουθεί τις εξελίξεις σε όλη την Ήπειρό μας. Υπήρξαν περίοδοι που ήμασταν χαμηλότερα από το μέσο όρο, ελαφρά. Υπήρξαν περίοδοι που είμαστε ελαφρά πάνω από το μέσο όρο. Η προσπάθεια της κυβέρνησης επικεντρώνεται στα τρόφιμα όπου επιμένει το πρόβλημα. Εκεί βεβαίως έχει δουλειά να κάνει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Κάνει δουλειά το Υπουργείο Ανάπτυξης με διάφορες πρωτοβουλίες από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι τις καθαρές τιμές που τώρα πρόσφατα επιβλήθηκαν, και εκεί φαίνεται και από στοιχεία τα οποία νομίζω σήμερα βγήκαν ότι στα είδη κατανάλωσης από το νοικοκυριό, από ρυπαντικά, άλλα προϊόντα στα οποία επιβλήθησαν οι καθαρές τιμές, ήδη έχουμε ένα πρώτο θετικό απολογισμό με μία μείωση ετήσια, εννοώ της τάξης του 2,2% εν πάση περιπτώσει, Η προσπάθεια όμως συνεχίζεται και δεν μπορούμε να περιμένουμε μαγικές γομολάστιχες που θα διαγράψουν το πρόβλημα. Κάνουμε ό,τι κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας απόλυτη επίγνωση ότι στα μάτια της κοινής γνώμης αυτή την ώρα είναι το νούμερο ένα θέμα. Στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο Υπουργός παρουσίασε και τις βασικές παρεμβάσεις, τις οποίες θα περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2025 σε σχέση με την ενίσχυση εισοδημάτων και τη μείωση φόρων και εισφορών. Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανακοίνωσε ότι αν οι πάροχοι δεν μειώσουν τις προμήθειες στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τότε η κυβέρνηση θα παρέμβει νομοθετικά στην εν λόγω κατεύθυνση.